Θα επιστρέψουμε τώρα στο θέμα της τροπολογίας για την παραμονή των παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας όταν έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Καλά Χριστούγεννα. Υγεία για το 2024. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, ρωτώντας αν μετά την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ζήτησε να αποσυρθεί αμέσως η σχετική τροπολογία, η κυβέρνηση εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. Εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την τροπολογία. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αντιδικήσω με τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά για προφανείς λόγους και επιπλέον αυτόν, γιατί ξέρετε ότι έχω και πολύ μεγάλη λατρεία. Άρα δεν μπορώ εγώ να αντιδικήσω μαζί του. Όμως, η κυβέρνηση έχει καταθέσει μια τροπολογία, πιστεύουμε στην ορθότητά της. Αντιλαμβάνουμε την ανησυχία του Πρόεδρου Σαμαρά και πολλών φίλων μου και ψηφοφόρων μου, μήπως τροπολογία θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Ειλικρινά δεν το πιστεύω και εγώ, όπως ξέρετε, έχω συγκεκριμένες θέσεις στο ζήτημα αυτό, δεν είμαι κανένας θεσινός. Και εξηγώ και το γιατί. Έγινε μια μεγάλη παρανόηση στην κοινή γνώμη ότι αλλάζουμε τα 7 χρόνια της διαμονής στην Ελλάδα ως παράνομος, που σου δίνει αυτόματη άδεια διαμονής. Αυτό δεν κάνετε, σε 3. Δεν κάνετε τα 7 χρόνια. Όχι, 3. Όχι. Όχι, ακριβώς αυτό είναι το λάθος όπως παρουσιάστηκε. Παραμένουν 7 χρόνια. Δίνουμε άπαξ, για μία φορά δηλαδή, τη δυνατότητα σε όσους αποδείξουν με βεβαία χρονολογία ότι έχουν μείνει στην Ελλάδα παράνομα 3 χρόνια έως τον 30 Νοεμβρίου 2023, εάν έχουν εργασία, να αποκτήσουν άδεια διαμονής και εργασίας για όσο διάστημα διατηρούν την εργασία. Και αν χάσουν εάν την έχουν εργασία, ήδη εργασία, χάνουν και την άδεια διαμονής. Εάν έχουν ήδη εργασία. Αν έχουν ήδη εργασία, δουλεύουν μαύρα. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε άνθρωποι που εργάζονται μαύρα να μην δουλεύουν μαύρα, αλλά να είναι νόμιμοι, να συνεισφέρουν με ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και να συνεισφέρουν με φόρους στο ελληνικό κράτος. Σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, για να μην κοροϊδευόμαστε, έχουμε στον περίγυρό μας δει λαθρομετανάστες να δουλεύουν ανασφάλιστοι, να δουλεύουν παράνομα. Όποιος πει δεν έχει δει, με συγχωρεί, δεν είναι ψεύτης. Λοιπόν, άρα, έχετε υιοθετήσει, βλέπω, τον όρο λαθρομετανάστες. Γιατί εγώ έχω συνηθίσει να ακούω από κυβερνητικά χείλη τον όρο παράτυποι μετανάστες. Εγώ έχω άποψη στο θέμα αυτό, γλωσσική. Όπως λέμε λαθρεπιβάτης, γιατί ακούω το επιχείρημα δεν είναι άνθρωπος ο λαθρομετανάστης. Βεβαίως και είναι. Και ο λαθρεπιβάτης είναι άνθρωπος, και ο λαθρέμπορος είναι άνθρωπος, και ο λαθραναγνώστης είναι άνθρωπος, και ο λαθροθύρας είναι άνθρωπος, και ο λαθρομετανάστης είναι άνθρωπος. Αυτά είναι μια ανοησία της αριστεράς που επιβλήθη μέσω της γλώσσας. Μου θυμίζει λίγο 1984 Τζορτζ Όρουελ και δεν υποχωρώ. Επανέρχομαι όμως. Πάντως οι ζωές των ανθρώπων δεν είναι ελαθρές. Η μετανάστευση μπορεί να είναι παράτυπη. Οι ζωές δεν είναι ελαθρές. Και τα παραδείγματα που φέρατε, κύριε Υπουργέ, τα παραδείγματα που φέρατε, είναι παραδείγματα που έχουν απαξία. Είναι παραδείγματα αρνητικά. Το λαθρέμπορος. Όποιος κάνει μια παράνομη πράξη έχει απαξία. Ο κάποιος που παραβιάζει τα σύνορα μιας χώρας έχει κάνει μια παράνομη πράξη. Μην κοροϊδευόμαστε. Και δεν μιλάμε τώρα για τον πρόσφυγα. Γιατί ο πρόσφυγας θα κάνει αίτημα ασύλου και αν είναι πρόσφυγας θα πάρει καθεστώς πρόσφυγα. Μιλάμε για αυτό που έχει έρθει παράνομα στην Ελλάδα, χωρίς να είναι πρόσφυγας. Αλλά τώρα, ναι, γιατί λέτε ότι δεν θα λειτουργήσει ως μαγνήτης για την παράνομη μετανάστευση στη χώρα το να ξέρει ο άλλος ότι σε 3 χρόνια παραμονής θα πάρει άδεια. Μα δεν το ξέρει. Μα αυτό σας λέω. Η διάταξη εφαρμόζεται, σας είπα, άπαξ για όσους έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια διαμονή στην Ελλάδα έως την 30 Νοεμβρίου του 2023. Όποιος τώρα το ακούει, αν έρθει στην Ελλάδα, θα περιμένει 7 χρόνια, όπως ισχύει από νόμο του 2014. Αυτό σας λέω το σνόρι. Επομένως, θέλετε να νομιμοποιήσετε αυτούς που ήδη είναι εδώ και εργάζονται μαύρα, με μαύρη εργασία. Ακριβώς. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία άπαξ, ένα κίνητρο, σε ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα με μαύρα χρήματα και μαύρη εργασία. Με το κίνητρο θα αποκτήσουν νομιμότητα ως προς τη διαμονή τους να πάνε να δουλέψουν κανονικά και να το δηλώσουν και να πληρώνουν και ασφάλιστα. Έχουμε και τονίζω ότι στη διάταξη προβλέπεται. Έχουμε και ένα πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών, καταλαβαίνω. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, όχι ένα πρόβλημα. Έκανα, κύριε Χατζηνικολάου, ένα πρόγραμμα με τη ΔΥΠΑ κατ' επιταγή και πρόταση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου
και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο. Επιδοτούμε την διαμονή και τη μεταφορά ανέργων από τη Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη για να δουλέψουν Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Τους πληρώνουμε εμείς τα έξοδα και όλος ο μισθός τους μένει στην τσέπη τους. Δηλώσανε 55 άνθρωποι και από τους 55 προσήλθαν για εργασία 2. Κύριε Υπουργέ, πείτε μου κάτι παρακαλώ. Επιδοτούμενη τη μεταφορά και τη διαμονή. Πείτε μου κάτι παρακαλώ. Ο κύριος Σαμαράς, αυτά που τώρα μας εξηγείτε δεν τα γνώριζε. Πώς εξηγείτε την παρέμβασή του? Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, για να μην τον αδικό, έχει μια διαχρονική ευαισθησία και στα εθνικά θέματα και στα ζητήματα της εθνικής ταυτότητας. Και προφανώς αυτή η ευαισθησία τον οδήγησε σε συγκεκριμένη δήλωση. Παραλαμβάνω, θα το ξεκαθαρίσω. Ο σεβασμός μου στον κύριο Σαμαρά παραμένει ακέραιος και δεν ξέρω, το καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι σε μια δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να φαίνεται ότι είμαι κόντρα στον Αντώνη Σαμαρά. Άρα το καταλαβαίνετε ότι για μένα αυτό είναι κάτι δύσκολο. Ξεκαθαρίζω όμως και θέλω με σεβασμό να του πω ότι δεν γίνεται αυτή η διάταξη να αποτελέσει πόλο έλξης λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν αφορά σε αυτούς που έρχονται τώρα ή που θέλουν να έρθουν αύριο. Σας αφορά ευχαριστώ. Μόνο σε όσους είναι ήδη στην Ελλάδα. Και επίσης να πω ότι προβλέπει και δύο πράγματα σημαντικά η διάταξη. Και το με ένα, αυτό να κλείσουμε. Προβλέπει ότι πρέπει να έχεις λευκό ποινικό μητρό. Αν έχεις απασχολήσει τις αρχές, δεν μπορείς να πας να διαμονείς, άρα υπάρχει έλεγχος. Και το δεύτερο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη διάταξη αυτή για να προκαλέσει συνένωση της οικογένειάς σου. Δεν μπορεί να φέρεις τα παιδιά σου και τη σύζυγό σου από τη χώρα καταγωγή σου λόγω αυτής της διάταξης. Μπορείς μόνο να έχεις μαζί σου νόμιμα όσους είναι ήδη στην Ελλάδα μαζί σου από την οικογένειά σου. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιά. Και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.